Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Λοιπόν, σήμερα η βραδιά είναι ξεχωριστή και θα πούμε αμέσως τώρα για ποιο λόγο είναι ξεχωριστή. Λοιπόν, πριν από 1,5 περίπου χρόνο είχαμε στην παρέα μας έναν άλλο παλαιστή, ο οποίος δεν βρίσκεται εν ζωή. Ήταν ο Κωστόλιος ο Πλάτος. Ακάλωτος! Λοιπόν, περισσότεροι που παρακολουθούσαμε Cats παλιότερα, και αναφέρω Cats καθαρά αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα, ξέραμε ότι όταν λέγαμε Σουκλάτος, λέγαμε και Επιφάνης. Ήτανε ένα δίδυμο το οποίο πραγματικά είχε πάρει τον τάφο του Ινδού και το είχε κάνει πραγματικά ένα μέρος στο οποίο ο κόσμος πήγαινε για να παρακολουθήσει Cats, ξύλο, δύο άτομα να είναι στο ring και να δίνουν μια μάχη για να νικήσουν. Λοιπόν, όπως είπα λοιπόν, πριν από 1,5 χρόνο είχαμε τον Αποστόλη τον Σουβλάκο. Σήμερα έχουμε τον κύριο Επιφάνη, ο οποίος βρίσκεται εδώ μαζί μας. Ο λόγος λοιπόν που είναι σημαντική αυτή η βραδιά είναι ότι μιλάμε για κάποιους παλαιστές οι οποίοι σήκωσαν το Cats τα τελευταία τους στην Ελλάδα. Οπότε όταν αυτοί σταμάτησαν να ασχολούνται, πραγματικά το Cats εξαφανίστηκε. Πλέον έχει μείνει να λέμε για το παρελθόν ότι πάλευε ο Επιφάνης με τον Σουβλάκο. Έτσι. Από εκεί και πέρα έχει επικρατήσει το Cats σαν μια λέξη η οποία δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ίσως εδώ μέσα. Μαζευόμαστε μια φορά την εβδομάδα και παρακολουθούμε κάποιους αγώνες. Δυστυχώς δεν έχουμε την τύχη να παρακολουθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που πάλεψαν και πραγματικά μάτωσαν πάνω στο ring. Και για αυτόν τον λόγο, σήμερα θα τιμήσουμε τον κύριο Επιφάνη, γιατί είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για εμάς εδώ μέσα που πανέχουμε αυτόν τον άνθρωπο εδώ μέσα για να βρίσκεται και να μας μιλήσει και να μας πει για αυτό που έχει ζήσει και που έχει κάνει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα βίντεο, ένα μικρό αφιέρωμα του κύριου Επιφάνη, και μετά με το τέλος του βίντεο θα τον καλέσουμε εδώ για να τον τονίσουμε και να μας μιλήσει και αυτός να μας πει τα βιώματά του από το χώρο του Cats. Άλλαξε το project.
Αγαπητοί φίλοι, φίλαθλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ευτυχής που μου δίνετε η στιγμή αυτή να βρίσκομαι κοντά σας. Μου δίνετε την ευκαιρία να θυμηθώ τα παλιά τα παλαιστικά που κι εσείς παρακολουθάγατε κάποια χρόνια αυτούς τους μεγάλους αγώνες που γίνονταν στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω και πάλι, οι στιγμές αυτές είναι λιγάκι ανεπανάλητες, διότι στην Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα με τη συλλογή τη δική σας να υπάρχει κάποιος μαζεμένος κόσμος από την εποχή που παρακολουθάγατε πάλι. Είναι τιμή μου και πάλι σας λέω που βρίσκομαι εδώ κοντά σας. Το βίντεο αυτό που βλέπαμε εδώ πέρα είναι με το να ήμισε τον Απόστολο Συμβλάκο. Είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών που κρατήσαμε την πάλι όσο μπορούσαμε εμείς οι δύο. Παλεύαμε πάρα πολλές ώρες, εγώ και Αποστόλης, προκειμένου να κρατάμε αυτό το είδος του αγωνίσματος. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, άσχετα μπορεί να είναι επαγγελματικό, αλλά είναι τρομερά δύσκολο γιατί αν δεν είσαι γυμνασμένος πολύ, δεν μπορεί να κάνεις αυτές τις τούμπες, αυτά τα πηδήματα, αυτά τα σαλταρίσματα και να τέσεις και το ξύλο. Γιατί το ξύλο, όχι όλες τις φορές, αλλά τις περισσότερες φορές, εκεί που χτυπάμε στο σκύλο, στην πλάτη, στα πόδια, δεν έχουμε ανάγκη. Και γι' αυτό πέσανε οι κλωτσές κανονικά. Γιατί αν δεν φάσει καμία καλή, τότε τι παλαιστής είσαι. Εκείνο που αλλίωνε τον αγώνα ήταν κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε. Αλλά εμάς δεν μας αφορούσε, ούτε μας ένοιαζε. Αν θα χάσουμε, θα κερδίσουμε. Το κυριότερο μας ενδιάφερε εμάς, εγώ, ο Αποστόλης, ο Τρομάρας και όλοι οι Έλληνες παλαιστές, ήταν να παρουσιάσουμε στον κόσμο αυτό το πάθος, αυτή τη δύναμη, αυτή τη τεχνική. Και το ξύλο μέσα και τα αίματα. Πολλοί λέγανε ότι τα αίματα είναι κάποιες αμπούλες. Αυτό δεν υπάρχει, δεν ισχύει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Διότι η αμπούλα, εάν πάρουμε την εκδοχή της αμπούλας, είναι κάποια πράγματα, αυτά τα χρησιμοποιούν σε κάποια έργα μερικές φορές. Είναι κάτι μικρά πραγματάκια της αμπούλας, ο οποίος τη σπάς, βγαίνει το αίμα, ή στο πιστόλι, στο έτσι, μετά σταματάει κάποιο διάστημα. Δηλαδή σταματάει μέσα σε 5-10 λεπτά, θα σταματήσει αυτό να τρέχει. Ενώ εμείς παλεύουμε μία ώρα και βλέπει συνέχεια, βγαίνει αίμα. Θα μου πεις τώρα, αφήνει να βγει αυτό το αίμα, εκεί τη στιγμή παλεύουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά η πίεση του σώματος που υπάρχει, γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση, αν έχει 13 βαθμούς πίεση, όταν παλεύει έχει 18-19-20 και φτάνει πίσω στο ζενίτ. Και βρίσκει έξοδο το αίμα και φεύγει το αίμα όσο μπορεί περισσότερο. Γι' αυτό και δεν σταματάει. Σταματάει μόνο όταν σταματήσει πάλι, μετά από κάποια μια ώρα, δύο ώρες, ας πούμε, αρχίζει και ηρεμεί ο οργανισμός, πέφτει η πίεση και σταματάει να τρέχει αυτό το πολύ το αίμα. Γι' αυτό και γίνεται και με τον υδρότα μαζί, πασαλίβεση γίνεται σαν βαμμένο Ινδιάνο. Εμάς δεν μας, όλοι οι παλαιστές δεν μας ενδιαφέρει αυτό το αίμα, αρκεί να βλέπουμε τον κόσμο να αρέσει τον κόσμο. Και αρέσει και σε εμάς, δεν στον κόσμο. Γι' αυτό και παίζουμε πολλές φορές και άγρια και τα λοιπά. Εμένα μ' άρεσε αυτό που πολύ άγρια. Μ' αρέσει τον κόσμο να τον έφτιαχνα εκεί που ήθελα. Πολλές φορές άγρια που έπαιζα, μου φωνάζανε κολοπάτι. Ναι, πολλά διάφορα και τέτοια, με φάνη, δά. Όλο κακό σου να ρε Γιώργο, όλο κακό σου. Και ναι, μ' άρεσε. Μ' άρεσε γιατί έφερα στον κόσμο μια ειδονή, δηλαδή μια ευχαρίστηση. Εκεί όμως που με βρίζανε, και έλεγα τώρα αρκετά με βρίσκανε, κάτσε να του κάνουμε και κρουτάρι. Έκανα τα γυρίσματα εγώ τα καλλιτεχνικά, τα τούπε και τα αεροπλανικά και τα τέτοια. Και άλλο μπορούσε να φάει πεφάνι και κρουτάρι, και αυτό ήταν το ιδιώτη τελευταίο. Εμείς αυτή την ιστορία την συνεχίζουμε. Την ιστορία αυτή που έχουν αφήσει οι μεγαλύτεροι παλαιστές από εμάς που είχα και εγώ την τύχη και την μεγάλη ευκαιρία. Από 16-17 χρόνια που ξεκίνησα να παλεύω, είχα τη μεγάλη τύχη να μπω γρήγορα στο κλαμπ των μεγάλων παλαιστών. Ήμουνα μικρός, έφερα την παλέστρα. Έκανα διάφορα δέκηματα, έκανα φυσοκολλή, έκανα αυτά. Αλλά μένα το μυαλό μου ήταν πάντα εκεί. Ήμουν δίπλα στο ρίγκ, βέβαια. Ο Παπαλαζάρο, τον Καριστινό, τον Καρπόζη, τον Λαβράκη, τον Πανάγο, τον Μεϊντάνη, τον Χαρσιάδη, τον Αθαναήλ, τον Μεγαρίτη, όλους αυτούς τους παλαιστές. Τους έβλεπα, παλεύανε. Και από αυτούς αποτύπωνα την εικόνα μέσα στο μυαλό μου. Δηλαδή ήμουν σαν ένα κομπιούτερ. Δεν μου ξέφυγε τίποτα. Και πήγαινα στο γυμναστήριο. Πήγαινα πρώτος μαζί με έναν άλλον και φεύγαμε τελευταίοι μετά από 2-3 ώρες. Δηλαδή βλέπαμε τα κόλλα που κάνανε αυτοί που παλεύανε τώρα και στην Κρυγκάτσια στις προπονήσεις. Φεύγανε αυτοί και εγώ με τον άλλον ανεβαίνω απάνω και κάναμε αυτά τα κόλλα που βλέπαμε τους άλλους. Όταν αυτή τη στιγμή
κατά σύμπτωση, γιατί όλα συμβαίνουν κατά σύμπτωση, εκεί που ήμουν αριστερή στην Πάγια, ξαφνικά βρίσκομαι σε ένα χώρο στη Χαλκίδα. Έτσι, και πάλευε, ήταν παλέψο λαμπράκι με ένα μασκοφόρο, με ένα Ισπανό. Μετά έπρεπε το αφηγείο του μασκοφόρο, τρακάρισε και την είχε. Τι είναι αυτό, τι να κάνει, τι να βάλουν. Και λένε τώρα ο Καρκόζη με το Χαρισιάδη με το λαμπράκι, λένε ποιο να βάλουμε τώρα που είχαν παλέψει. Δηλαδή, πώ θα πει να κάνει, εγώ δεν είχα παλέψει, ήταν εγώ. Και λέει ο Χαρισιάδη που είναι, λέει να βάλουμε το Φανάκι. Εμένα δεν είχαν ξαναπεί τώρα να παλέψω επαγγελματικό παιχνίδι. Μεγάλος παλαιτής, ήταν η πρώτη φορά. Λέει ο Λαμπράκης θα τα καταφέρει. Λέω ο Πεφάνης, θα τα καταφέρει. Ήταν τόσο σίγουρος ο προπονητής. Μπαίνει μέσα στα αποδεκτήρια, πάμε μέσα, βάζω τώρα μια μάσκα. Αναγκαστικά δεν τα κάνουμε. Ο κόσμος τώρα εμένα δεν ήξερε ακόμα. Στο Βίγκινο δεν ήμουν άγνωστο, γιατί ήμουν μικρός ακόμα. Και την ώρα που ανεβαίνω, βάζω τη μάσκα εγώ, πορτωμένος τώρα και ηλικία 19-20 χρονών τώρα, το συζητάμε. Και με την Πάσχα που σήμερα δεν πληρωνόμουν καθόλου. Εδώ είχα ένα τατουάζ στο χέρι, μια καρδιά. Και όπως περνάω μέσα από τον κόσμο, έτσι, κάπου από τόσο προπονάμε για την Παλέστρα, περνάω από κάπου δίπλα με κάτι παιδιά και μετά γυρνάω και λέει «Άρε ήρωα με λέει Πεφάνη». Το κοιτάω εγώ, το κλείνω το μάτι και προχωράω. Αναγκαστικά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά να το πω γιατί. Γιατί πρέπει να μιλήσω. Και παλεύω με το Λαμπράκι. Παλέψαμε 15, 20, 15, 17 λεπτά. Ένα παιχνίδι λες και είμαστε, λες και ήμουνα χρόνια προπονημένο. Δηλαδή ήταν να πάλευα και εγώ μαζί με τους μεγάλους. Από εκεί και μετά καθιερώθηκα και εγώ και πάλευα με τους, και με το Γαλλισμό και με το Κουράγιο και παστά. Επειδή ήμουν πολύ γρήγορος στο τεχνικό το παιχνίδι, όλοι οι παλαιστές θέλουν να παίζουν μαζί μου. Γιατί οι παλαιστές υπάρχουν πολλοί, ενώ κασκαντέρ λίγοι, ελάχιστοι. Κασκαντέρ φαίνεται ποιονό. Αυτοί που κάνουν τα πιο επικίνδυνα ακροβατικά νούμερα. Μιλάει ένας ηθοποιός, θα πρέπει να πέσει από μια γέφυρα ή να πω ένα αυτοκίνητο. Αυτός δεν μπορεί να το κάνει και βάζει το κασκαντέρ. Γι' αυτό λέω παλαιστές πάρα πολύ, αλλά κασκαντέρ λίγοι. Από εκεί και μετά καθιερώθηκα και εγώ συνέχεια σε όλους τους αγώνες να μην είναι αγώνας που να έχει, που να μην είμαι μέσα. Γιατί ήμουν άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Δεν με αφήνανε σε χώρο βαρύ. Επαρχίες παντού γυρνάγαμε με όλες τις παλαιστές. Και με τους παλιούς και με τους νέους. Στην πορεία πήγε αρχικό ο Ζώης, αρχικό ο Μάρας και πολλοί άλλοι παλαιστές. Αλλά τελικά ο χρόνος έδειξε ότι η αγάπη μου για την πάλι είναι τόσο πολύ μεγάλη που δεν καταλαβαίνω, δεν χαπαριάζω τίποτα προκειμένου να βρίσκομαι στο είδος αυτό. Γι' αυτό και ακόμα δεν έχω καταλήψει, δηλαδή έχω κατεβάσει τα ρολά και ακόμα συνεχίζω. Επειδή δεν υπάρχουν τώρα στην Ελλάδα πολλοί παλαιστές, πολλοί δεν υπάρχουν, εγώ και Τρομάρας είμαστε σε ενεργεία ακόμα. Αναγκαστήκαμε, επειδή δεν γνωρίζουμε καμία άλλη εργασία, καμία άλλη δουλειά, να είμαστε πάλι μέσα στον αθλητισμό και ασχολούμαστε τώρα με διάφορα δυναμικά νούμερα. Όπως γνωρίζετε εσείς οι νέοι, αλλά και οι πιο παλιοί, πάντα από το στρατό που απολύθηκα ή πάντα μακριά μαλλιά. Μ' άρεσε τι ήταν η εποχή του Πίλτ τότε, το 67-70 ακριβώ, και τα είχαν τα μαλλιά μου και εγώ μεγαλώνα. Τα μαλλιά κάποτε είχαν, μου δώσαν κάποια ιδέα να κάνω κάτι που δεν γινόταν σε όλο τον κόσμο. Τρέξα το τρένο, τρία βαγόνια τρένο. 75 τόνου. Αυτό έγινε παγκόσμιο ρεκόρ σε βιβλίο Γκίνες. Αυτό το λέω παντού, το χαρίζω σε όλους τους και σε εσάς αυτή τη στιγμή που είστε. Έχω κάνει πάρα πολλές αγώνες, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχω πάει και σε πολλά ξένα κράτη. Έχω πάει Αραβία, έχω πάει στο Λίβανο, στην Κύπρο, στην Ελβετία, στην Αφρική, μάω εκεί στις ζούγκλες, μαζί με τον Αποστόλη και με τον Καριστινό και με τον Τρομάρα και με πολλούς άλλους παλαιστές. Αυτό ήταν ο συγχωρεμένος ο Νικόλαος Σάγιας, που τον ξέρετε τον Λίβανο, ήταν Λιβανέζος, είπατε αυτή η γυναίκα Ελλήνα και αυτό ήταν και μάναζε. Και χάρη σε αυτό είχαμε γνωρίσει πάρα πολλά κράτη, σε πολλά μέρη. Το σημαντικό ποιο είναι, χωρίς να με γνωρίζει ο κόσμος, χωρίς να με ξέρει, να με έχει δει άλλη φορά, όταν ανέβαινα πάνω στην παλέστρα ρε παιδιά, σπουλάω γυρνά, αυτομάτως τρέβαγα τον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος ήταν μαζί μου, σαν να ήξερε ότι θα δει παιχνίδι. Γιατί όπως ξέρετε, έχετε ακούσει, είμαι πολύ στο τεχνικό παιχνίδι και πολύ, δηλαδή κάνω αυτό που θέλει ο κόσμος να δει. Να το ευχαριστηθεί, να το ευχαριστούσε και πέραν.
αυτό μας συνέπαζε τον κόσμο κατευθείαν. Και όταν πάραμε ήταν ακόμα περισσότερο. Μας τυχαίνανε πολλά γεγονότα Αφρικές και από εδώ του Μπάι. Μια περίπτωση που είχε πήγει πάλι βαμμένανε στο Κουβέι. Αυτό που θα σας πω είναι πέρα για πέρα γιατί εδώ, δεν είναι ούτε φαντασία ούτε ιστορία. Καλλινίζει το πρόβλημα να παλέψει με έναν άνθρωπο περίπου 50-60 κιλά. Δηλαδή αυτός έπρεπε να φαγκύρεις, δεν θα φαγκύρεις. Και τώρα που είναι στη γωνία εγώ και στη γωνία ο άλλος, φοράει το κουρνόι σου αυτός, δεν τον έχω δει πέρα ότι είναι τόσο πολύ αλλήλωτος. Και τώρα που σφυράει ο διευθύνσης το τάρι με έτοιμη ασυμβέρια, πάρα να δώσουμε τα χέρια. Ενώ πάρα να δώσουμε τα χέρια, βγάζει αυτός την μπλούζα, την τραγή του, υπέρτατος, πούμε έτσι, και ο παράδοπο 55-60 κιλά. Αυτομάτως τώρα που του δίνω το χέρι εγώ για να το πιάσω τον κουτουκόσο, γυρνάει αυτός, πάει στην γωνία, παίρνει ένα τσουβάλι, ένα σακί, το ξεδιλίγει το ένα κορδόνι από εκεί και το γυρνάει έτσι και τι να δω. Βγαίνει ένα φίδι από μέσα, 3,5 μέτρα. Σύγκριση, ειλικρινά στη ζωή μου, δεν το έχω ξεχάσει αυτό το πράγμα. Ένα φίδι, κάτι μάτια, παίρνει ένα κεφάλι τόσο, ένα βόα. Τι λέω που έχω το φίδι, ειλικρινά, να λέμε βλακίες, χέστηκα πάνω. Το νοητό είναι να για να βγάλει τη γλώσσα του φίδι, έσπανε έτσι. Κατευθείαν δηλαδή σε χρόνο μηδέν, δεν χάνω χρόνο καθόλου με το που το βλέπω. Σαλτέρνω και δίνω από το λίγο όπω είναι τα σκινιά τα αγρία. Δεν κάνω την αναστάσταση, πάω κάτω. Και ευτυχώ το κάνω με τα πόδια. Τα σκινιά σου. Και βγαίνω κατευθείαν πάνω στην κερκίδα. Ο κόσμο τον ήξερε, φαίνεται αυτό. Είχαν πεθάνει στα γέλια. Λέει ένα πράγμα σαν ήταν ευστημένο. Και να φωνάζει σαν γέλια. Πεθάνει στα αγγλικά. Δεν κάνω ρίξε εγώ το πλέον. Του λέω, όχι ρε, του λέω. Με πάει ένα πάνω, όχι ρε, του λέω. Αυτό το έλεγα στις 4-5 φορές συνήθεια, γιατί στη δεύτερη φορά με το έλα με πάει για πάνω για τα εξαμετρά, μου φάνε ο κόσμος, όξο! Ξέρετε όλοι, αλλά με πάνε, όξο! Ξανανέβασα λίγο σπέρμα κορκότη, βέβαια, ξανανέβασα λίγο. Τελικά, αν παίρνουν το φίδι, το ξαναβάζουν. Υπάρχει ένα φένα από τσικάκι από το έτσι άσπρο, το βάζουν στο τσουβάλι. Υπάρχει το φίδι, μπαίνει μέσα. Καπάκια, εντάξει, πολλά σου ήταν για αυτό. Είναι εμφανισή του. Ανεβαίνω πάλι από πάνω. Ξαναπάρα να το πιάσω, την άμα το πετάω, το πετάω, το πετάω. Από εκεί ξαφνικά μου ξεπέφτει, α πούμε, πάει στη γωνία, ξαναπέφτει το φίδι, ξαναπετάει πάλι. Ξανά δράγω πάλι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αρχίζει ο Σάγια που λέει, έλα πάνω, φοράζω πάνω, έλα πάνω, όξο, φοράζω. Ο ίδιο. Τελικά μου λέει θα μετρήσω. Λέω μέτρα μέχρι το 100 φεύγω και πάω από την κυρία έφυγα. Δεν έκανα. Τώρα η κυρία μου καθόλου δεν έχει τελειωτό. Να πεις μαλλιά, λέγω. Να πεις μαλλιά, μακριά. Να πεις μαλλιά, μακριά. Να πεις μαλλιά, μακριά. Αν έχετε κάτι, άνοιξε το πάλι, Αθηλιά! Άνοιξε το, άνοιξε το, πες το, άνοιξε πάλι. Άνοιξε το, ρε. Δεν θέλεις μικρόφωνο, πέταξε το, δεν πειράζει, θα ακούμε. Δώσα όλα. Παιδιά και πάλι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πάλι, ε, πάλι!